Ένα κανονικό φυτόριο κάναβη καλλιεργούσε αλλοδαπό σε οικίε που διατηρούσε σε περιοχή τη Θεσσαλονίκη. Ο δράστη είχε ένα πλήρω εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργεια κάναβη, ενώ βρέθηκε να έχει και όπλα στην κατοχή του. Ο δράστη συνελήφθη από αστυνομικού του τμήματο ασφαλεία Καβάλα και σε βάρο του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσει τη νομοθεσία περί εξαρτησιογόνων ουσιών, όπλων και για κατοχή ενό πλαστού εγγράφου ταυτότητα. Ειδικότερα, έπειτα από εκτίμηση πληροφοριών σχετικά με διακίνηση ναρκωτικών από το δράστη, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν συντονισμένη επιχείρηση κατά τη διάρκεια της οποίας εντόπισαν και κατέσχεσαν συνολικά από τις δύο οικίε που χρησιμοποιούσε ο δράστη σε περιοχές της Θεσσαλονίκη, ένα πλήρω εξοπλισμένο σύστημα εσωτερική καλλιέργεια φυτών κάναβη που είχε εγκαταστήσει στο εσωτερικό τη μία οικία, αποτελούμενο από ειδικού λαμπτήρε, ανεμιστήρε, μετασχηματιστέ και σύστημα ...εξαελισμού εντός εντό του οποίου καλλιεργούσε 37 φυτά κάναβη σε πλήρη ανάπτυξη ύψου 1 και 1,5 μέτρου. Ένα πιστόλι με γεμιστήρα άνευ συγκείων... ποσότητα κατέργαστη κάναβη και αποσπάσματα αποξηραμένων κλώνων κάναβη συνολικού βάρου 934 γραμμαρίων. Ποσότητα κατεργασμένης κάναβης συνολικού βάρους 71,1 γραμμαρίων, μικροποσότητα κοκαίνης, 5 ναρκωτικά δισκία, 2 λειτουργικές ζυγαριέ. 25 λίτρα ειδικού υγρού λιπάσματος, μία κάμερα παρακολούθησης, το χρηματικό ποσό των 7.000 ευρώ και τρία κινητά τηλέφωνα. Σημειώνεται ότι ο δράστη είχε στην κατοχή του ένα παραποιημένο δελτίο αστυνομική ταυτότητα, το οποίο και κατασχέθηκε. Διαπιστώθηκε ότι σε βάρο του δράστη εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση των ελληνικών δικαστικών αρχών για παραβάσει τη νομοθεσία περί εξαρτησιογόνων ουσιών καθώ και άλλων διατάξεων. Ο συλληφθή θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ την προανάκριση διενεργεί το τμήμα ασφάλεια Καβάλα.